σε δύο ζητήματα θα αναφερθώ. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο νομοσχέδιο που συζητάμε συνεχίζεται μία παραφιλολογία από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, το οποίο μου δίνει την εντύπωση ότι σέρνει και το χορό στο συγκεκριμένο θέμα, περί της δεδηλωμένης. Μάλιστα, ακούσαμε στη σημερινή συνεδρίαση, γι' αυτό αναφέρομαι, τον εισηγητή του κόμματος αυτού να δηλώνει με ιδιαίτερη ένταση ότι αν δεν υπάρχει στην αρχή της συζήτησης κατατεθειμένη με ποιον τρόπο, με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων το προσπερνώ αυτό. Δεν υπάρχει η πρόθεση των κομμάτων, σαφής και εμπεριστατωμένη, ότι που στηρίζουν την κυβέρνηση, ότι θα υποψηφίσουν ένα νομοσχέδιο, αυτοί ανεξάρτητα συμφωνούν ή όχι, δεν θα το ψηφίσουν. Είχα πει στη Βουλή, στην Ολομέλεια, όταν πρωτακούστηκε αυτή η άποψη, ότι κάτι τέτοιο προσβάλλει τον πυρήνα του κοινοβουλευτισμού και του διαλόγου που είναι θεμελιακό για την συγκρότηση των νόμων και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Να σας πω που οδηγεί αυτή η λογική. Να συμφωνούν τα κόμματα ή οι πλειοψηφίες, μπορεί να είναι και ένα κόμμα, ακόμα χειρότερα, ότι υπερψηφίζουν ένα νομοσχέδιο, να μην ερχόμαστε εδώ να συζητάμε. Να μην ερχόμαστε, να λέμε θα το ψηφίσουμε. Η πλειοψηφία είναι δεδομένη. Γιατί να την έχουμε τη συζήτηση, τι να την κάνουμε. Τι να την κάνουμε, ποιος θα πιστεί και ποιος δεν θα πιστεί. Εκεί οδηγούνται τέτοιες ακραίες λογικές. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, έτσι, επειδή μου έρχονται διάφορες ιδέες και σκέψεις. Εάν δεν ψηφιστεί, εγώ σας λέω ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν ψηφίζεται. Διότι αν ελ, ας πάρουμε ως υπόθεση εργασίας, δεν θα το ψήφιζαν. Οι άνθρωποι είπαν το ψηφίζουν επί της αρχής. Τι θα συνέβαινε, ποια θα ήταν η ένομη συνέπεια της μη ψήφισης, η πτώση της κυβέρνησης. Η πτώση της κυβέρνησης, αν είναι αυτό, πρόκειται περί γελιότητας. Διότι η πτώση της κυβέρνησης έρχεται ή με πρόταση μομφής ή όταν η κυβέρνηση δεν πετυχαίνει σε πρόταση που ίδια καταθέτει για εμπιστοσύνη, την ψήφο εμπιστοσύνη των βουλευτών. Πού οδηγείστε με τέτοιου τύπου ακροβατισμούς. Ποιες είναι οι ένομες συνέπειες τέτοιων ισχυρισμών. Κάποια στιγμή να ξεκαθαριστούν ορισμένα θέματα. Και η αθλειότητα πάνω σε αυτό που κολλάει. Οι ΑΝΕΛ ψηφίζουν επί της αρχής το νομοσχέδιο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον Καμένο πριν μια εβδομάδα στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Αθλειώτης. Αθλειώτης. Και να σας πω γιατί. Διότι την πρόθεση της η κυβέρνηση την είχε καταθέσει στην Ολομέλεια την 21η Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Όταν για πρώτη φορά θέσατε ζήτημα. Και η κυβέρνηση, Δήμου, με παρησία είπε την άποψή της και μάλιστα εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια, χωρίς προσυνεννόηση, χωρίς τίποτα. Από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έμεινε σταθερή στη γνώμη της και στην άποψή της. Γιατί λοιπόν συγχαίεται την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με την ψήφο των ΑΝΕΛ επί της αρχής των νομοσχεδίων σήμερα. Μπορεί κάποιος να μου δώσει μια απάντηση. Καμία απάντηση δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο. Πού οδηγείστε με αυτή την τακτική και με αυτή τη λογική. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να το βρούμε πολλές φορές μπροστά μας. Εάν η ΑΝΕΛ ή ένα κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση δεν ψηφίσει ένα άρθρο του νομοσχεδίου, τι θα κάνετε εσείς. Δεν θα το ψηφίσετε εσείς. Φτάνουμε σε κωμικοτραγικές καταστάσεις. Προσέξτε κύριοι συνάδελφοι. Ή θα πείτε τότε ότι πάλι υπάρχει έλλειψη της δεδηλωμένης. Προσέξτε τι κάνετε. Μην παίζετε με το Σύνταγμα και με τον κανονισμό για να κάνετε παιχνίδια. Επειδή έχετε εσωτερικά προβλήματα. Δεν τα κάνετε τα παιχνίδια επειδή αυτό που είπε η κυρία Χριστόδουλοπούλου έχει μία βάση. Αλλά δεν τα κάνετε τα παιχνίδια γιατί θέλετε να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κάνετε γιατί έχετε εσωτερικά προβλήματα. Και αυτό φάνηκε και σε εσάς και στο ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται συνέχεια. Όσο διεξάγεται η συζήτηση, ανοίγονται αυτά τα θέματα και είναι φυσιολογικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όπως υπάρχουν διαφωνίες από τους ΑΝΕΛ, έτσι είναι λογικό να υπάρχουν και στα κόμματά σας για το συγκεκριμένο θέμα.
Επομένως, μην δημιουργείτε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, εφαρμογής του συντάγματος και του κανονισμού, όταν έχετε εσωτερικά προβλήματα. Τα εσωτερικά σας προβλήματα, αν τα λύσετε εσωτερικά, εμάς δεν μας αφορούν. Λύστε τα και ελάτε εδώ με μία θέση. 9. Θυμάστε τι πάθατε με τα νομοσχέδια, τα σχετικά πάλι με τα δικαιώματα, με το σύμφωνο συμβίωση των ομοφυλοφίλων. Θέσατε ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας και τι αποδείχθηκε στην ονομαστική ψηφοφορία? Ότι η μισή Νέα Δημοκρατία ψήφισε το νομοσχέδιο. Λοιπόν, στα ίδια θα βρεθείτε. Σταματήστε αυτό τον κατήφορο, σας το λέω με καλή πρόθεση. Σταματήστε αυτό τον κατήφορο, διότι οι μόνοι που θα χάσουν θα είσαστε εσείς. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι τούτο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρθηκαν πάρα πολλά. Ενεπλάκησαν και οι παραδόσεις του έθνους, το ελληνοχριστιανικό μεγαλείο και όλα τα πράγματα τα οποία μία μερίδα συμπολιτών μας τα έχουν ιδιαίτερα ψηλά. Το σέβομαι και η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα τα σέβεται, τα παρακολουθεί, δεν στεγνίζεται αυτές τις απόψεις, αλλά είναι απόψεις ενός μέρους της κοινωνίας και τις σέβεται. Προσέξτε. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου είπε στην ομιλία της, ανέφερε για τον πολιτικό γάμο. Δεν ήταν όμως μόνο ο πολιτικός γάμος. Ο νόμος που επεκτείνουμε σήμερα είναι νόμος του 76. Όταν η Βουλή το 76, προσέξτε κύριοι συνάδελφοι, θα τα πω και στην Ολομέλεια αναλυτικά, έδωσε τη δυνατότητα να γίνει φιλομετάβαση με χειρουργική επέμβαση. Θυμάστε τότε τι λεγόταν, όχι ευτυχώς από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ήταν και τα σκυλιά δεμένα κατά το σκηνός λεγόμενων. Θυμόσαστε όμως συντηρητικοί κύκλοι τι έλεγαν για την οικογένεια, για την κοινωνία, για τη διάλυση των πάντων? Εγώ τα θυμάμαι. Και χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς τότε. Σήμερα ή έχετε εσείς μετατοπιστεί δεξιότερα, πράγμα το οποίο δεν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό το νομοσχέδιο αυτό, το έχουμε δει και σε άλλα, το έχω πει και πολλές φορές, από ένα αντικομουνιστικό λόγο, δεν έχει να κάνει με την κριτική που ασκείται στο ΚΚΕ, αλλά στο ιδεολογικό επίπεδο, μέχρι σε συντηρητικές πλευρές της πολιτικής σας. Ή έχει συμβεί αυτό ή παίζετε πάλι εδώ με ένα συντηρητικό ακροατήριο στην κοινωνία, το οποίο αισθάνεστε ότι το διεκδικούν και άλλοι και δεν είναι μόνο μονοπόλιο δικό σας. Εάν συμβαίνουν και τα ένα και από τα δύο να συμβαίνει, κακός είναι και κακός πράτεται. Να σας θυμίσω τι είχατε κάνει, τι κακό ξεσήκωμα είχατε κάνει όταν καταργήθηκε η διάταξη για τη μοιχεία. Τα θυμόσαστε? Διαλύεται η οικογένεια. Διαλύονται τα θεμέλια του έθνους. Τα θυμόσαστε? Εσείς τα κάνατε, η Νέα Δημοκρατία. Μήπως θυμόσαστε για το σύμφωνο συμβίωσης τι λέγατε? Όχι για το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ομοφιλοφίλων. Για το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ετεροφιλοφίλων. Θυμόσαστε τι λέγατε? Ότι καταστρατηγείται ο θεσμός του γάμου και τα λοιπά, αφού είχαμε πλέον τον πολιτικό και δεν διελήφθη η οικογένεια. Θυμόσαστε τι λέγατε? Και να σας πω και το τελευταίο. Μήπως θυμόσαστε όχι τι λέγατε, αλλά τι κάνατε για το θέμα των ταυτοτήτων και της αναγραφής του θρησκεύματος? Τα θυμόσαστε? Σας παρακαλώ λοιπόν, θυμηθείτε ότι αυτή η ρητορία, η ακροδεξιά ρητορία, μια ρητορία κοινωνικά συντηρητική που αντανακλάται σε αισθήματα και αντιλήψεις ιδεολογικά καθυστερημένες και κοινωνικά καθυστερημένες, δεν είναι ο σύγχρονος λόγος ενός συντηρητικού κόμματος. Είσαστε το συντηρητικό κόμμα στη χώρα, το γνωρίζουμε αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει σε τέτοια ζητήματα να αποδίδεστε σε ένα λαϊκισμό ο οποίος φτάνει στα επίπεδα μιας πεζοδρομιακής ανάλυσης και μιας ανάλυσης καφενιακού τύπου. Γιατί νομίζετε ότι έτσι βρισκόσαστε σε μία επαφή με κάποια στρώματα της κοινωνίας τα οποία εμφορούνται, νομίζετε εσείς, από παρόμοιες ιδέες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα θέματα για το νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έδειξε πραγματικά ότι σέβεται τον κοινοβουλευτικό διάλογο, ακούει τις απόψεις των φορέων και έρχεται με μία πρόταση, μία εισήγηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία, την οποία διαμορφώνει με βάση αυτά που λέγονται, αυτά που ακούγονται. Θέλω να σταθώ μόνο σε ένα πράγμα, γιατί μας έγινε κριτική από το κόμμα των ΑΝΕΛ. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όλοι έχετε γνώση των όσων είπαν οι γονείς αυτών των παιδιών οι οποίοι ήρθαν ενώπιον της Επιτροπής. Για μένα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή μου να μειωθεί το όριο στα 15 χρόνια. Και μάλιστα γίνεται με όλες εκείνες τις εγγυήσεις, τις οποίες διατυπώνει ο νόμος, και με μία επιπρόσθετη, όπως ανέφερα στην αρχή της συνεδρίασης, την ειδική γνωμοδότηση και τη σύμφωνη γνώμη Επιστημονικού Συμβουλίου, διότι, κύριε Δελή, είναι ανήλικοι. Γιατί, με ρωτήσατε, γιατί το προβλέπετε και το προβλέπετε? Γιατί είναι ανήλικοι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Διότι είναι ανήλικοι και πρέπει να υπάρχει μία απολύτως τεκμηριωμένη και σταθερή γνώμη ότι εδώ πράγματι έχουμε μία περίπτωση που μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος και μπορεί να γίνει η μετάβαση φύλου. Για θυμίστε μου. Τι εννοείται επιστημονικές έρευνες? Εσείς που επικαλεστήκατε την επιστήμη κατ' επανάληψη, τις έχετε υπόψη σας? Διότι ξέρετε κάτι, σας το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, σας το είπε όμως με έναν τρόπο πολύ δεικτικό η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Καλές οι επιστημονικές έρευνες, μελέτες και απόψεις της επιστημονικής κοινότητας. Τα βιωματικά όμως συμπεράσματα και τους βιωματικούς ισχυρισμούς τους λαμβάνει κάποιος υπόψη? Ότι εδώ έχουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο ήταν διαχρονικό, το οποίο αφορούσε κοινωνίες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μηδέ ξερουμένης και των κοινωνιών του σοσιαλισμού, όπως τις γνώρισε η ανθρωπότητα τα 80 χρόνια που υπήρξε. Έχετε κάτι να πείτε? Έχετε κάτι? Εγώ να δεχτώ ότι χρειάζεται και στήριξη και κοινωνική εγρήγορση και κοινωνική ευαισθησία, και σας είπα στην πρώτη συνεδρίαση ότι το πρόβλημα του ρατσισμού και της τρανσοφοβίας δεν θα λυθεί με το νομοσχέδιο αυτό, όμως κάνουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας καλύτερη. Και θέλω να, κάτι πολύ απλό να αντιληφθείτε, ότι αυτό το νομοσχέδιο το έχουν αγκαλιάσει αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν πει ότι είναι σωστό. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι εδώ, αλλά κλείνω με αυτή την αναφορά την τελευταία. Είναι δυνατόν να κατηγορείται η κυβέρνηση ότι αφήνει αυτούς τους ανθρώπους βορρά σε ρατσιστικές απόψεις και αντικοινωνικές αντιλήψεις, όταν οι ίδιοι το επικροτούν? Αυτό που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδηγούν στο πολύ απλό συμπέρασμα, ότι το νομοσχέδιο έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα χρόνιο στην ελληνική κοινωνία που δεν είχαν το θάρρος οι προηγούμενες κυβερνήσεις να το επιλύσουν. Εμείς έχουμε και το θάρρος και την πολιτική βούληση τέτοια ζητήματα να λυθούν διαπαντός. Ο νομοθέτης του μέλλοντος, με βάση τις κοινωνικές αντιλήψεις και τους κοινωνικούς συσχετισμούς, θα διαμορφώσει καλύτερα αυτό το νόμο στο μέλλον. Όπως θέλω να σας πω ότι ο νόμος του 76 που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήταν ένας προοδευτικός και ριζοσπαστικός νόμος, διότι έδινε μία διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα όμως οι προϋποθέσεις, οι κοινωνικές προϋποθέσεις, οι κοινωνικές αντιλήψεις έχουν βελτιωθεί. Ο ΙΕ λέει ότι να επιβάλλεις, γιατί κάποιος μπορεί να το επιλέξει και δεν υπάρχει θέμα, να επιβάλλει σε κάποιον για να κάνει τη φιλομετάβαση να υποστεί χειρουργική επέμβαση, αυτό είναι βασανιστήριο. Και αυτό δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής ουδενός. Τελειώνω λοιπόν με αυτό. Στους διεθνείς οργανισμούς, στις διεθνείς συλλογικότητες, η Ελλάδα έχει προσέλθει οικία βούληση. Δεν μας υποχρέωσε κανένας. Ας λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη τα πορίσματα, τα συμπεράσματα, τις καταλήξεις αυτών των διεθνών
οργανισμών, τα πορίσματά τους και τις αποφάσεις των δικαστηρίων που λειτουργούν υπό την αιγίδα τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.